Today we feel more connected to the city since we are included in a wider community of locals and internationals. We got the opportunity to get more familiar with the works of the communities in Athens, with the Skidia magazine, with Organization Earth, with Social Circus, with Musikarama, and with more and more groups. And that makes us feel more confident to continue working in the city. Το co-Athens ως διαδικασία ξεκίνησε από την αρχή του προγράμματος, προσπαθώντας έτσι σε διαφορετικά επίπεδα και σιγά σιγά με ήπιους τρόπους στην αρχή να φέρει σε επαφή τους πρόσφυγες με την κοινωνία των πολιτών. Η βασική ιδέα στηρίχτηκε σε μια υπόθεση η οποία είχε να κάνει με την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ πόλης και προσφύγων. Λοιπόν, από τη μία είχαμε τους πολύ ενεργούς πολίτες και από την άλλη είχαμε αυτή την αδράνεια. Και σκεφτήκαμε ότι κάπως αν έρθουν σε επαφή αυτές οι δύο ομάδες πληθυσμού, θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα για την ίδια την πόλη. Το Curing the Limbo και ο Δήμος Αθηναίων και για πρώτη φορά δημοσίευσε μια ανοιχτή πρόσκληση, θέλοντας να χρηματοδοτήσει δράσεις της κοινωνίας των πολιτών που ωφελούν τις γειτονιές, οι οποίες όμως θα είχαν συνδημιουργηθεί από τους πολίτες σε σύμπραξη με τους πρόσφυγες αυτούς. Ούτως ώστε να εξοικειωθούν σιγά σιγά με τις έννοιες του δρώ στη δημόσια σφαίρα, συμμετέχω σε μία δράση με στόχο το κοινό όφελος. Είμαστε η ομάδα Ομότζα Ένωση. Είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα Αφρικανών προσφύγων ετούντων άσυλο και παιδιών δεύτερης γενιάς, η οποία συμμετέχει στο ανεξάρτητο πρωτάθλημα εδώ και δύο χρόνια. I have more experience in football. Αυτό που κάνει την Αθήνα μια πόλη ξεχωριστή και συγκεντρώνει και σήμερα και ένα διεθνές ενδιαφέρον είναι ότι πολλά από τα πράγματα που την χαρακτηρίζουν διαμορφώνονται από τους ίδιους τους πολίτες της. Ο Δήμος Αθηναίων είχε μια εμπειρία με το Συναθηνά, ένα δίκτυο πολλών ενεργών ανθρώπων, οι οποίοι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης έτσι πήραν πολλές πρωτοβουλίες, δημιούργησαν διάφορες δράσεις για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις γειτονιές. Στο Victoria Square Project δημιουργούμε δράσεις για την κοινότητα με την κοινότητα. Μιλάμε με όρους ισοτιμίας και αντιμετωπίζουμε όλους τους γείτονές μας με τον ίδιο τρόπο. Ο Δήμος, το πιο απλό και το πρώτο, έχει δίνει data. Δηλαδή, ο Δήμος έχει υπηρεσίες, έχει ένα front desk, έχει ένα κέντρο ένταξης μεταναστών. Μπορεί και να κατευθύνει ανθρώπους στο πρόγραμμα και να πάρει ανθρώπους από το πρόγραμμα που είναι έτοιμοι να υποφεληθούν κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου. Αυτό είναι κυρίως η συνεισφορά μας. Ξεκινήσαμε ερευνώντας την ίδια την Αθήνα, την ίδια τη γειτονιά της Αθήνας, τι είναι η γειτονιά σήμερα στην Αθήνα, ποιοι την απαρτίζουν, ποιοι είναι οι άνθρωποι και οι φορείς που την απαρτίζουν, να ανακαλύψουμε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής σε τοπικό επίπεδο, να τους φέρουμε στην επιφάνεια και να φτιάξουμε με αυτούς ένα οικοσύστημα με το οποίο στη συνέχεια μπορέσαμε να δουλέψουμε. Η Διογέννης πραγματοποιεί μια σειρά από δράσεις για να ενεργοποιήσει, ενδυναμώσει συνανθρώπους μας που βιώνουν μια δύσκολη συνθήκη στη ζωή τους, όπως εκείνη της έλλειψης στέγης, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. I am a co-founder and director of the Syrian and the Greek Youth Forum. We are an international community of activists, artists and academics working together in the city of Athens to break stereotypes, connect people and to support social interactions in the city. Η οργάνωση εκεί θεωρεί ότι μόνο μέσω των συμμετοχικών δράσεων μπορεί αυτή η πόλη των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων να έρθει πιο κοντά. Το πόδι μένει ψηλά και το χέρι μου απλά έρχεται εδώ κάτω. Ο Τσίρκο έχει αυτή τη δυνατότητα να σε κάνει συνέχεια να αμφισβητείς τον εαυτό σου, να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου όλο και καλύτερα και τις ικανότητες που έχεις. Και πάντοτε σου βάζει και σου θέτει έναν πύχη παραπάνω. Αυτό εμείς θεωρήσαμε ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο ένταξης, ένα πολύ καλό εργαλείο ενδυνάμωσης νέων ανθρώπων, μεταναστών, προσφύγων. Συναντιόμαστε εδώ σε αυτό το πολύ όμορφο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος και τζαγκλάρουμε. Beaucoup de balles, maintenant.
λοιπόν δουλέψαμε παράλληλα και δοκιμάζοντας πράγματα, όπως και όλο το Curing the Limbo, δηλαδή επειδή ακολουθεί αυτή τη μεθοδολογία έρευνας δράσης, έτσι δρούσαμε, δοκιμάζαμε πράγματα, τα αξιολογούσαμε και προχωρούσαμε. Και έτσι υπήρχε μια συνεχής διαβούλευση, υπήρχε μια τεράστια ανταλλαγή απόψεων που βελτίωνε συνεχώς το αποτέλεσμα. Ο τελικός σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών σε έργα καθαρής ενέργειας, ανεξαρτήτως του background, είτε Ελλήνων είτε προσφύγων. We caring about the earth, we must to protecting the planet, our planet, because this planet not only for us, we have to thinking the future. Πειραματιστήκαμε με το να χτίσουμε σχέσεις μεταξύ των ωφελούμενων προσφύγων και των πρωτοβουλειών της Αθήνας, των πρωτοβουλειών των ενεργών κατοίκων της Αθήνας, μέσα από συμμετοχικά εργαστήρια, από δράσεις που γίνονται στην Αθήνα και με τις οποίες συνδεθήκαμε πάρα πολύ στενά. Θα διαβάζω για τους άλλους, δημιουργεί ευκαιρίες ισότιμης πρόσβασης για την κοινωνία που ζούμε. Συνήθως αυτό το κάνουμε ηχογραφώντας προσβάσιμα βιβλία για τυφλά άτομα. Μέσα όμως από τη συνεργασία μας με το Curing the Limbo, αυτό που καταφέραμε είναι να καταγράψουμε τις προφορικές ιστορίες παιδιών, προσφύγων αλλά και Ελληνόπουλων που ζουν μαζί, που συμβιώνουν στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος μας είναι μέσα από τις αφηγήσεις αυτές να διαβεβαιωθούν οι όποιες φυλετικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορές. Οι δράσεις για το πρόγραμμα Athens Tribes γίναν όλες στο κέντρο της πόλης, σε διάφορα σημεία στα οποία μπορέσαμε να καταστήσουμε εφικτή τη συνάντηση μεταξύ των κοινοτήτων που συμμετείχαν. Μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία για το πρόγραμμα co-Athens μπορώ να πω ότι, είναι αυτή η ρευστή πραγματικότητα που έχει να κάνει με τη ζωή και τις ανάγκες των προσφύγων, οι οποίες έχουν να κάνουν φυσικά με την επιβίωση. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο μπορώ να πω, ενώ στην αρχή μας δυσκόλεψε, στη συνέχεια μπορέσαμε να το διαχειριστούμε μαζί με τους πρόσφυγες και τις δημιουργικές ομάδες πόλης που συμμετέχουν στο co-Athens και να δώσουμε χώρο έκφρασης και δημιουργίας. Και ένας άνθρωπος με προβλήματα οικονομικά ή με προβλήματα εργασιακά ή άλλα προβλήματα, και αυτός είναι κομμάτι της πόλης. Άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες, από διαφορετικές χώρες, δεν είμαι σίγουρη ότι ενσωματώνονται πραγματικά. Το ζήτημα είναι να ενταχθούν οργανικά, να αισθάνονται και αυτοί ότι αποτελούν ένα κομμάτι ενός συστήματος και το ίδιο το σύστημα να τους αναγνωρίζει και αυτούς ότι είναι κομμάτι του. Να μην αισθάνονται ξένο σώμα. Αυτός είναι ο στόχος. Yeah, trying to send that message of unity. Like, we are living in this city in Athens, a really multicultural place. And our idea as Musikarama and also within Curing the Limbo is to prove that we can all coexist together. Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη πραγματικά δυσκολία στο co-Athens ήταν η πανδημία, έτσι, και ο εγκλεισμός. Γεια σου, Μελετζέ Λοσανά. Μία μελετζάνα ψιλοκομμένη, ένα κρεμμυδάκι ψιλοκομμένη και μισή πιπεριά πράσινη ψιλοκομμένη. Καθώς το co-Athens σχεδιάστηκε για να είναι ένα πρόγραμμα αρκετά εξωστρεφές, που έχει να κάνει πάρα πολύ με το δημόσιο χώρο και τις γειτονιές της πόλης, έπρεπε να βρούμε έτσι νέους δημιουργικούς τρόπους διαδικτυακής επικοινωνίας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να είμαστε σε επαφή και να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε όλοι μαζί την υλοποίηση των 9 δράσεων του co-Athens. Λοιπόν, καλή όρεξη να έχετε, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλή όρεξη, ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι κάπως οι πρόσφυγες που συμμετείχαν στο co-Athens, έτσι βρήκαν μια, τολμώ να πω, οικογένεια, έτσι, μια έτσι, αγκαλιά, ας πούμε, μέσα στην οποία μπόρεσαν να εκφραστούν ελεύθερα, μπόρεσαν να συνομιλήσουν έτσι με Αθηναίους κατοίκους. Everything they help us, really help us until today. Μέσα σε αυτό το έργο έχω κάνει δύο workshop. Ένα workshop με τα υφαντικά παραδοσιακά ουκρανικά κούκλες. The co-Athens was the program, the right program that I choose to improve my stuff and to show my ability, to use my ability, and I'm so proud of this. In Greek, for me, this thing is important because when I start the cooking in here,
in some festival, all the people is look at me is like art. But in my country, when I cooking, the people look at me is like job. This is the best experience for me, how to working together. For me, art is everything, and I live with art, and they help me to grow it again, to increase it again. Και πραγματικά μέσα από τα έργα και τη διαδικασία δημιουργίας τους, κατέστη δυνατός ο διάλογος και η σύλληψη ότι πλέον δρούμε συλλογικά και μπλέκουμε τους πολιτισμούς μας. Είναι και ντυμένα και διακοσμημένα με τα patterns της κάθε κοινότητας. Δηλαδή αυτό είναι ουκρανικό, αυτό είναι ελληνικό, έτσι λίγο υπηρώτικο, λίγο κυκλαδίτικο. Αυτό εδώ είναι Zimbabwe και αυτό είναι... In Iran, when I take some clothes, it is not my favorite clothes. Somebody choose me, the life or for everything. But in Greek, I choose my life, my feeling, everything. This is different in Greek. Yeah. Hello, my name is Wael Habbar. I'm from Iran. My name is Reyhane. I'm from Syria. Senegal, Namibia. My name is Mahoube. I'm from Iran. Greece, of course. My name is Elia. I'm happy in Greece, yeah.